Σήμερα η επίθεση στο πεδίο των πληστηριασμών είναι πολύ μεγάλη, παρόλα όσα ακούγονται και παρόλη την εικόνα που προσπαθούν να δώσουν τα κυρίαρχα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ότι δήθεν δεν υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, ότι υπάρχουν οι πλατφόρμες ρύθμισης, η προστασία των ευάλωτων οικογενειών κτλ. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία φυσικά είναι χρήσιμα, αλλά δεν απαντούν στο συνολικό πρόβλημα. Η εικόνα που έχουμε εμείς, επειδή την προηγούμενη μάλιστα χρονιά, από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022, κάναμε ένα παρατηρητήριο, δουλέψαμε σε μια πολύ αναλυτική καταγραφή των πληστηριασμών και προσπαθήσαμε να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Η εικόνα λοιπόν που έχουμε είναι ζωφερή και τα πράγματα εξελίσσονται προς το χειρότερο. Θα πω έτσι πολύ ενδεικτικά ότι μέσα στο 2022 αναγγέλθηκαν 51.000 πληστηριασμοί. Δεν σας λέω τα ακριβή νούμερα, σας λέω τα χοντρικά. Ολοκληρώθηκαν 38.000 πληστηριασμοί, δηλαδή έφτασαν στη διαδικασία του να γίνουν. Από αυτούς όμως τους 38.000, οι 8.500 πληστηριασμοί, 8.750 για την ακρίβεια, είχαν προσφορές και ολοκληρώθηκαν. Μέσα λοιπόν στο 2021, 8.750 άνθρωποι έχασαν τα ακίνητά τους και αυτό μοιάζει να είναι, για τους κυρίαρχους, να είναι ένα απλό νούμερο. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια σε μία συζήτηση είχε πει ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης τότε ότι εντάξει, με τα μέτρα που παίρνουμε υπολογίζουμε ότι μόνο ένα 15% θα χάσουν τα σπίτια τους. Και είχαμε φρίξει λίγο, μας είχε σηκωθεί η τρίχα και είπαμε το 15% με βάση τους δανειολήπτες μπορεί να αντιστοιχεί σε 50-60.000 ανθρώπους. Είναι δυνατόν να λέτε μόνο ένα 15% θα χάσουν τα σπίτια τους? Και τους είχαμε πει ότι εμείς λέμε ότι κανένας δεν πρέπει να χάσει το σπίτι του. Οπότε λοιπόν με αυτό το σκεπτικό συνεχίζουμε. Έχουμε μαζί μας και πολλούς ανθρώπους που έχουν βρεθεί στην κατάσταση του δανειολήπτη που απειλήθηκε από πληστηριασμό ή που βίωσε τον πληστηριασμό ή που ακόμη χειρότερα βίωσε την έξωση. Θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε και τις δικές τους συμβολές και τη δική τους εμπειρία. Οπότε τώρα, και για να τα κάνουμε τα λιράκια όπως μας προκάλεσαν πρόσφατα, θα δώσω το λόγο πρώτα στον Λεάνδρο τον Παπαϊωάννου να ξεκινήσει και στη συνέχεια στους άλλους δύο μητέρες μας.